Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα, το να προκαλείς και να προβάλλεις την οικονομική σου άνεση είναι τουλάχιστον εγωιστικό, λέει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, δίνοντας για πρώτη φορά απάντηση σε όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο καιρό για το σκάφος το οποίο αγόρασε. Δημοσιεύματα ήθελαν το ΖΕΜΗ, το 18 μέτρο βρετανικό σκαρί, να βρίσκεται στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ λόγω οικονομικών ατασταλιών του προηγούμενου ιδιοκτήτη του. Ο τραγουδιστής στη συνέντευξή του στην εφημερίδα Έθνος ξεκαθάρισε πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Πραγματικά στεναχωριέμαι πολύ να βλέπω μια παρέλαση από φανταστικά σενάρια που κυκλοφορούν και προκαλούν. Όλα αυτά είναι γελοιότητες. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά που γράφονται. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης εμφανίζεται ενοχλημένος με τα δημοσιεύματα που ήθελαν το σκάφος δεμένο στη Μαρίνα, καθώς όπως υποστήριζαν ήταν δηλωμένος σε ναυτιλιακή εταιρεία της οποίας ο αντιπρόσωπος και ιδιοκτήτης του γιοτ, μετά από έλεγχο του ΣΔΟΕ, διαπιστώθηκε ότι στην εφορία δήλωνε ιδιοκτήτης τυροπιτάδικου με ετήσιο εισόδημα της 3.000 ευρώ. Αυτό που πρέπει να κάνει κανείς είναι να μην προκαλεί για να μην διαφημίζεται, ούτε να προβάλλει το τι έχει ή δεν έχει, αλλά να κρατά χαμηλούς τόνους. Και όλα αυτά μπορεί να ακούγονται οξύμορα σε κάποιους μετά τις ανοησίες που ακούγονται αυτές τις ημέρες για μένα. Αλλά εγώ οφείλω να τα πω. Το ΖΕΜΗ, το γιότ που το όνομά του προέκυψε από τις πρώτες συλλαβές του ονόματος της Ζέτας και του δικού του, αρχικά το είχε μισθώσει και στη συνέχεια, σύμφωνα με το περιβάλλον του τραγουδιστή, το αγόρασε σε πολύ καλή τιμή. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο οποίος από την επόμενη Παρασκευή θα εμφανίζεται σε νυχτερινό κέντρο της Πλάκας με την Αντριάννα Μπάμπαλη και τη Βαλάντο, αν και προβληματισμένος με τις εξελίξεις στη χώρα μας, δηλώνει αισιόδοξος για το μέλλον.